Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Μανούσο Μανουσάκη, γιατί είχαμε προ δύο ημερών το περιστατικό με την κλοπή του αυτοκινήτου, του φορτηγού, με όλα το σετ των γυρισμάτων για το δεύτερο κύκλο του Κόκκινου Ποταμιού. Μεγάλη κινητοποίηση. Τι απέγινε, κύριε Μανουσάκη? Τίποτα δεν απέγινε, δεν είχαμε καμιά εξέλιξη. Καλημέρα σας καταρχάς, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και όλοι να είμαστε καλά. Λοιπόν, δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Τα μηχανήματα βρέθηκαν σε ένα χωράφι με καλαμπόκια πεταμένα, σπασμένα, κάποια σε καλή κατάσταση, αλλά επειδή έβρεχε σε Ξάνθη όλο το βράδυ μέσα στις λάσπες και την βροχή, περισσώσαμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά το αυτοκίνητο έχει εξαφανιστεί. Κυκλοφόρησε η ψευδής είδηση ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε. Αυτό δεν είναι αληθές και γι' αυτό ήθελα περισσότερο να πω ότι το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε. Είναι αυτό που βλέπετε στο πλάνο μας, Αυτό είναι αυτό που λέτε, ότι δεν ισχύει, έτσι. Το πρώτο. Ναι, δεν έχει βρεθεί. Άγιος Εφραίμ γράφει μπροστά με μεγάλα γράμματα και Καμπόσος, και από πίσω Καμπόσος, η μεταφορική εταιρεία. Δεν έχει βρεθεί και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο, να μην επαναπαυθεί ο κόσμος και να συνεχίσει να έχει τα μάτια του ανοιχτά, όπως και τον ευχαριστούμε, γιατί μέχρι τώρα ψάχνει να βρει το αυτοκίνητο μαζί με την ασφάλεια, την αστυνομία, η οποία ήταν καταπληκτική σε Ξάνθη, κινητοποιήθηκε αμέσως, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Να ξαναπούμε τα στοιχεία του οχήματος. Είπατε ότι γράφει Καμπόσος μεταφορική στο πίσω μέρος και μπροστά Άγιος Εφραίμ, και την πινακίδα ξανά, κύριε Μανουσάκη. ΖΙΤΑΧΙΑΛΦΑ 1447, την έχω μάθει απ' έξω. 1447. Τώρα, οι άνθρωποι που το έκλεψαν, οι κλέφτες δηλαδή, πέταξαν τον εξοπλισμό, μας λέτε, σε ένα χωράφι. Προφανώς είδαν όλη αυτή την κινητοποίηση που υπήρξε. Κάμερες, φώτα, τα πάντα σε ένα χωράφι. Και βέβαια λείπουν κάποια πράγματα, τα οποία είναι σημαντικά για μας, πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, και αυτό το σημείο που το άφησαν τον εξοπλισμό, προφανώς βοηθάει τις αρχές της έρευνας, γιατί από κάποια διαδρομή κινήθηκαν. Κάπου θα υπάρχει μια κάμερα που τους έχει πιάσει, δεν μπορεί. Υπήρχε μια κάμερα στην Εθνική Οδό που τους κατέγραψαν να περνάνε από ένα βενζινάδικο. Υπήρχε η κάμερα του ξενοδοχείου που τους είδε να το παίρνουν, αλλά είναι πολύ θολή η εικόνα. Αλλά το φορτηγό βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στα χωράφια. Τα πρόσωπά του είναι ακάλυπτα, κύριε Μανουσάκη. Αδειάζει. Στα πλάνα ασφαλείας τα οποία έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, τα πρόσωπά τους φαίνονται? Όχι, καθόλου. Όχι. Τίποτα. Καθόλου. Και ο εξοπλισμός που βρέθηκε, μας λέτε, επειδή έβρεξε μέσα στις λάσπες, κάποιος εξοπλισμός χάλασε. Και κάποια σπάσανε πέφτοντας κάτω, γιατί τα πετάξανε, δεν τα ξεφορτώσανε, τα πετάξανε. Τα γυρίσματα όμως συνεχίζονται, κύριε Μανουσάκη. Με ό,τι μέσο μας απέμεινε, συνεχίσαμε τα γυρίσματα, πήγαμε στη Βέρεια. Κάτσαμε δύο μέρες στη Βέρεια. Η πρώτη ήταν αποκατάσταση, να στεγνώσουν καταρχάς, τα βγάλαμε όλα τα πράγματα στον ήλιο. Είχαμε γίνει περατζάδα στο πεζοδρόμιο μπροστά στο ξενοδοχείο, που είχαμε όλο τον εξοπλισμό μας απλωμένο και να στεγνώνει και να καταγράψουμε τις ζημιές. Και την επόμενη μέρα κάναμε τα γυρίσματά μας κανονικά και γυρίσαμε στην Αθήνα. Εγώ ξαναπήγα στη Ξάνθη πριν έρθω στην Αθήνα μαζί με την κυρία Μανουσάκη. Πήγαμε με την ασφάλεια πάλι και με ανιχνευτή μετάλλων στο μέρος. Δεν βρήκαμε τίποτα. Μακάρι να βρεθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Το σημαντικό είναι ότι δεν βρέθηκε το φορτηγό. Μην πιστεύει ο κόσμος τη ψευδή είδηση ότι βρέθηκε το φορτηγό και σταματήσει να έχει τα μάτια του ανοιχτά. Δεν βρέθηκε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Εσείς να είστε καλά.